Ότι ενδέχεται ενώ μιλάμε να διακόψουμε για λίγο προκειμένου να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες, διότι ξεκινά που να είναι η έκτακτη σύνοδος κορυφής για το Brexit και ενδεχομένως να κάνει δηλώσεις προσερχόμενος. Ο Πρωθυπουργός, βλέπετε, είναι όλα εν εξέλιξη, κύριε Μπελομενάκη, και τα παρακολουθούμε όλες σε ζωντανή σύνδεση. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας από το εξής. Βλέπουμε μια κατηγορηματικότητα και μια σιγουριά στην πλευρά της αντιπολίτευσης, τόσο στην Δημοκρατία όσο και στο Κινάλ, κύριε Μπελομενάκη. Ναι, ούτε λίγο το πολύ λέω το πνεύμα, δεν λέω το γράμμα των αντιδράσεων, ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός. Το ίδιο λένε, γράφουν και δημοσιεύουν και αντιπολιτευόμενα μέσα. Έχετε δει και εσείς τις απαντήσεις που δίνει ο κύριος Λοβέρδος. Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί αυτή η σιγουριά, κατά τη γνώμη σας, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι όλο αυτό αποδεικνύεται φιάσκο και επανέρχεται η σκευωρία ως φάρσα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ας πούμε, το Κινάλ. Μήπως δεν είναι στοιχειοθετημένα τα πράγματα? Δεν ξέρω αν πρόκειται για σιγουριά, κυρία Κρυβοπούλου, ή αν πρόκειται για ένα ενδόμικο φόβο, μόλις υποκρυπτόμενο, ότι τα πράγματα πήραν κάποιο δρόμο τώρα πια, από τον οποίο, εάν και εφόσον υπάρχουν ενοχές, δεν θα μπορεί να ξεφύγει κανείς εύκολα. Η ανάγνωση που μπορεί να κάνει κανείς αυτών των δηλώσεων και αυτής της επιθετικότητας που εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή, νομίζω ότι έχει και αυτή την παράμετρο. Δηλαδή ότι δείχνει ένα φόβο, ένα πανικό, αν θέλετε, και μία αμετροέπεια. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα μετριάστηκε κάπως. Αν θέλετε, και με τη δήλωση του κ. Λοβέρδου ότι προτίθεται να ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Ήταν μια λογική κίνηση και αναμενόμενη βεβαίως. Μια λογική κίνηση. Αναμένω και από τα πολιτικά κόμματα που τον κάλυψαν ως τώρα να πούν ότι και αυτά θα συνενέσουν στην άρση της ασυλίας. Είναι η μοναδική αξιοπρεπής, νομίζω, στάση απέναντι στο θεσμό της δικαιοσύνης και απέναντι στα γεγονότα τα ίδια. Εσείς πώς εξηγείτε την βεβαιότητα αυτή πάντως ότι πρόκειται για φιάσκο? Καταρχήν είναι βεβαιότητα. Έτσι, εγώ νομίζω ότι τα γεγονότα, επειδή έχουν ερευνηθεί ενδελεχώς και από τη δικαιοσύνη και επειδή από ό,τι φαίνεται και από το μέρος της δικογραφίας που έχει έρθει στη Βουλή, δεν έχει έρθει όλη η δικογραφία από ό,τι ξέρετε, ήρθαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έδιναν το έναυσμα για την συζήτηση περί άρσεως ή μη άρσεως ασυλίας. Ναι. Αυτά τα γεγονότα είναι καταλυτικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αμεληταία. Και έτσι η βεβαιότητα νομίζω ότι είναι ψεύτικη. Είναι μια βεβαιότητα η οποία αποσκοπεί στο να φανατίσει κάποιο κοινό ενδεχομένως ή κάποιους που δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν θέλουν να ψάξουν βαθύτερα. Κάποιους που έχουν πέσει ίσως στην παγίδα που είπε ο κ. Καλογύρου προηγουμένως και πολύ σωστά της απαξίωσης της δικαιοσύνης. Αυτό το κοινό λοιπόν είναι έτοιμο να δεχτεί την απλούστευση και το λαϊκισμό, ότι ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει μια σκευωρία. Όπως πολύ σωστά τονίστηκε στη χθεσινή μέρα, ευτυχώς γι' αυτόν γύρισε ο κύριος Λοβέρδος και είπε ότι θα προσέλθει και θα δώσει εξηγήσεις επί του πραγματικού πια, όχι επί των χαρακτηρισμών. Αναρωτιέται κανείς τι θα πήγαινε να πει στην ανακρίτρια, στην ανακριτική αρχή. Θα της έλεγε ότι ξέρετε κάτι, κύριε μου, εγώ σας θεωρώ μέλος, κακοποιώ μέλος μιας συμμορίας, όπως το είπε την πρώτη στιγμή. Πράγματα τα οποία δηλαδή και δεν στέκουν και στη λογική, αλλά δεν στέκουν και νομίζω και στην συνταγματική και στην πολιτιακή τάξη της Ελλάδας. Αυτή λοιπόν την εξέλιξη είχαμε σήμερα. Όσον αφορά το θέμα, ας πούμε, δεν πιστεύω να επιμείνουν επί της ουσίας και δεν μπορούν να επιμείνουν επί της ουσίας, γιατί κανένα πολιτικό κόμμα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν το δικαστή. Και ούτε πρέπει να το κάνουν το δικαστή. Υπάρχει παράθεση, ψυχρή παράθεση των γεγονότων. Όσοι έχουν ενδιαφέρον τα βλέπουν. Τα γεγονότα, κατά την αντίληψη τουλάχιστον από νομική στενή σκοπιά, οδηγούν στο ότι ήταν ορθή η απόφαση να κληθεί για την παροχή εξηγήσεων ο συγκεκριμένος πολιτικός. Βλέπετε το ακριβό λόγο ορθή, η απόφαση να έρθει. Επειδή οι ενδείξεις είναι από χρώσες, δηλαδή επαρκής, με την καθομιλουμένη, από εκεί και πέρα, αν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις καλώς και στα δύο σκέλη μάλιστα της κατηγορίας, των γεγονότων, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πρόκειται περί κατηγορίας με τεχνική έννοια ακόμα, εάν τα δώσει καλώς. Αν δεν τα δώσει, προφανώς θα υπάρξει και συνέχεια. Σύμφωνα με τον κώδικα της ποινικής δικονομίας. Νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε στον κόσμο, διότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ήρθε στην επιφάνεια η υπόθεση Νοβάρτης μέχρι τις τις τελευταίες εξελίξεις, ότι εσείς ως Βουλή, δηλαδή, η Βουλή τι έκανε? Έλεγξε
το ρόλο των πολιτικών προσώπων και έστειλε το φάκελο στη δικαιοσύνη προκειμένου να συνεχίσει η δικαιοσύνη την έρευνα. Άρα, αυτός ο φάκελος, κύριε Μπαλουμενάκη, διευκρινίστε μας, είχε ήδη στοιχεία επιβαρυντικά για τα εν λόγω πολιτικά πρόσωπα. Βεβαίως. Όταν εστάλει στη δικαιοσύνη, το οποίο είναι σε γνώση του. Αλλιώς δεν θα είχε έρθει στη Βουλή. Αλλιώς δεν θα είχε έρθει στη Βουλή. Να το διευκρινίσουμε για να καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω ότι εκ των υστέρων. Τα στοιχεία δηλαδή. Εκ των υστέρων αναδεικνύεται η ορθότητα της απόφασης που είχε λάβει η Προνακριτική Επιτροπή να μην ασχοληθεί με το θέμα. Σήμερα και χθες λέγανε και έγκριτοι, ας πούμε, παράγοντες και αγαπημένα πρόσωπα προσωπικά μου είπαν και γιατί δεν ζητάτε μία συγγνώμη από τον κύριο Πικραμένο. Από τους τέσσερις. Και από τον κύριο Βενιζέλο και τα λοιπά. Η απάντηση είναι απλή. Από τον κύριο Κοτρουμάνη και από τον κύριο Λικουβέτσι. Ακριβώς, από τους τέσσερις αυτούς. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι εξής, ότι αν το έκανε αυτό το πράγμα η Προνακριτική Επιτροπή, θα είχε εισέλθει στην ουσία της υποθέσεως. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εισέλθει όμως για τους μισούς και για τους άλλους να μην εισέλθει. Από την ώρα που θα άρχιζε την εξέταση των πραγματικών γεγονότων ως επιτροπή διοκτικού χαρακτήρος, γιατί αυτή είναι ο ρόλος που θα απονέμει το Σύνταγμα. Μοιραία, το επόμενο βήμα θα ήταν η παραγραφή. Αυτό το σκόπελο απέφυγε με την κίνηση να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ερχόμενη η δικογραφία ξανά για τον κύριο Λοβέρδο επισημαίνεται ότι η φερόμενη πράξη, η πράξη την οποία καλείται να δώσει εξηγήσεις, οι πράξεις μάλλον, δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του Υπουργού. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά έχουμε επίσημα από ένα επίσημο συντεταγμένο όργανο της δικαιοσύνης την εκτίμηση ότι αυτές οι πράξεις, δηλαδή παθητική δωροδοκία, ξέβλημα ενδεχομένως μαύρου χρήματος, εκφεύγουν από τα όρια τα στενά που βάζει το άρθρο 86 και πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως ως κοινά δικήματα. Από τη στιγμή που αναπέμψατε το φάκελο, η δικαιοσύνη συνέχισε την έρευνα, σωστά. Μάλιστα. Αυτή δεν είναι η διαδικασία. Σωστά, έχουν εξεταστεί και άλλοι μάρτυρες. Έχουν εξεταστεί και άλλοι μάρτυρες. Και κυρίως έχουν συσχετιστεί από ό,τι προκύπτει δεκάδες ή και εκατοντάδες εγγράφων, τα οποία φαίνεται να δένουν μεταξύ τους και ως προς τις ημερομηνίες, ως προς τα ποσά. Και έτσι λοιπόν ευλόγως και πολύ λογικά η Ανακριτική Αρχή θεώρησε ότι πρέπει να δοθεί μια εξήγηση και όσον αφορά το σταδιακό που είπε η αντιπολίτευση, θέλω να δώσω και μια εξήγηση σε αυτό. Λογικά, πολύ λογικά, χωρίστηκε σε περιόδους. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με το 10 και μετά το 15 και με το 11 και με το 14. Νομίζω ότι ακολουθήθηκε μια χρονολογική σειρά, πάρα πολύ λογικά. Έφτασε σε ένα σημείο, δεν μπορεί να, το βάλει στο ψυγείο ούτε στη Σαλαμούρα αυτή την υπόθεση. Η πρώτη λοιπόν συγκροτημένη αντίληψη, άποψη ή σειρά ερωτηματικών, αν θέλετε, ακόμα από την πλευρά της δικαιοσύνης, σταμάτησε στο έτος 2012, τον Μάιο μήνα, όπου τελειώνει και η θητεία του κυρίου Λοβέρδου ως Υπουργού Υγείας. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό το ότι συγκεντρωμένα τα στοιχεία αυτά, αφού συγκεντρώθηκαν, έρχονται για περαιτέρω εξήγηση. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Λοβέρδο, από ό,τι είδα στο πόρισμα της Επιτροπής για το σκάνδαλο Νοβάρτης, ανάλογες κατηγορίες, αν όχι ίδιες, αν θυμάμαι καλά, και εσείς πείτε μου, κύριε Βαλουμενάκη, αφορούν και τα υπόλοιπα 4-5 πολιτικά πρόσωπα για τα οποία ζητάτε εσείς ως Επιτροπή τη διερεύνηση της δικαιοσύνης, σε διαφορετικές χρονολογίες, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας πω κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε έμεσα. Δυστυχώς δεν ήταν πάρα πολύ κατηγορηματική η κυρία που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή. Προσωπικά νομίζω ότι δεν ήθελε να πει πολλά πράγματα. Η κυρία πρόεδρος του ΕΟΦ μας κατέθεσε αρκετά αναλυτικά όμως και συμπεριλαμβάνεται στο πόρισμά μας πώς γινόταν ο μηχανισμός της τιμολόγησης. Πραγματικά το έτος 2012, από τα τέλη του 2011 και αρχές του 2012, υπήρξε μια τομή. Επιβλήθηκε η νομοθεσία ότι θα πρέπει σε πρώτο χρόνο τα φάρμακα τα οποία λέγονταν off-patent, τα οποία δηλαδή τέλειωσε η πατέντα τους, να επανακοστολογηθούν και να χαμηλώσει η τιμή τους. Αυτό μια υποχρέωση η οποία τηρήθηκε σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Και όταν ακούμε τώρα από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης ότι μειώθηκε η δαπάνη, μειώθηκε πραγματικά η δαπάνη, το ερώτημα είναι αν μειώθηκε για όλα τα φάρμακα και όσο έπρεπε ή μπορούσε να μειωθεί. Εκεί λοιπόν πάνω σε αυτή την επανακοστολόγηση πρέπει, φαίνεται, φέρεται, δεν μπορώ τώρα να πω το ρήμα έτσι με ακρίβεια γιατί είπαμε ότι αυτά είναι της δικαιοσύνης, έγιναν δύο τινά. Πρώτον, παρισέφρησαν φάρμακα καινούρια, 3 ή 4, τα οποία κατονομάζονται και τιμολογήθηκαν ως εάν επρόκειτο για παλιά. Δηλαδή επειδή υπήρχε απαγόρευση της τιμολογήσεως νέων φαρμάκων στην περίοδο αυτή μέχρι να ξεκαθαρίσει το παλιό τοπίο. Ναι, και ορισμένα δεν, παλιά, δηλαδή. Δεν ανατιμολογήθηκαν
όπως έπρεπε, δηλαδή με τη σύγκριση των τιμών των χαμηλότερων δύο χωρών. Πρέπει να θυμίσω το εξής, ότι επίσης στην Επιτροπή τη δική μας αποκαλύφθηκε ότι ένας κύριος, ο οποίος ξέρουμε τώρα πια ποιος είναι, αποκαλύφθηκε μετά από τη δημοσιογραφία. Σε ποιον αναφέρεστε? Στον Γιώργο Μανιαδάκη. Ο οποίος ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος γνώριζε, παρακαλώ, τον κλειθάριθμο. Που άνοιγε τις τιμές όλων των χωρών και όλων των φαρμάκων ανακατηγορία. Αυτό το πρόσωπο προφανώς είχε συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλη εξουσία στα χέρια του. Ως εδώ σταματάω. Δεν μπορώ να πω αν έκανε κανή χρήση ή δεν έκανε. Αλλά είναι γεγονός επίλειψιμο καθ' αυτό. Να θυμίσω όμως, μια και αναφέρεστε, τη σημασία αυτού του προσώπου. Ότι είναι το πρόσωπο, η απόδραση του οποίου στο εξωτερικό επιτράπει. Η απόπειρα απόδρασης. Ναι, ακριβώς. Επιτράπει την τελευταία στιγμή παραμονές, και θα είχαμε άλλου είδους εξελίξεις αρνητικές μέσα στις γιορτές, ακριβώς, νομίζω, αν τελευταία μέρα του χρόνου. Με την οικοσκευή και όλα αυτά. Και ήταν ο άνθρωπος κλειδί. Τώρα μας εξηγείται τι σημαίνει άνθρωπος κλειδί, ότι είχε και τον κλειδάριθμο για να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Προκειμένου να φαίνονται νομότητα. Επειδή πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται και πιστεύω ότι ίσως και σε έναν κόσμο πιάνει ως επιχείρημα ότι μειώθηκε, που μειώθηκε πραγματικά η συνολική δαπάνη, αλλά μέσα σε αυτό, σε αυτή τη μείωση, σας λέω, έχουν εντοπιστεί ζαβολιές. Και κατά σύμπτωση ζαβολιές ευνοούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Και κατά σύμπτωση υπάρχουν υπόνοιες, μαρτυρίες, φήμες, αν θέλετε, μαρτυρίες πάντως, οπότε προκύπτει ότι αυτά δεν έγιναν χωρίς αντάλλαγματα. Ναι. Σας ακούω, παιδιά. Να μην μονοπολώ εγώ τις ερωτήσεις. Έχετε ερωτήματα για τον κύριο Μελομενάκη? Αν εκτιμάτε ότι το γεγονός ότι η αντιπολίτευση από χθες μιλά για φιάσκο, αν αυτό, για να βρήκε πάτημα στο να μιλήσει και να κάνει λόγο για φιάσκο, μεγάλο, μικρό, δεν έχει σημασία, μένω σε αυτή τη λέξη. Αν η δική σας χειρισμή, όχι η δική σας προσωπικά, συνολικά της κυβέρνησης, δηλαδή τι εννοώ. Η υπόθεση αυτή από πολιτικά χείλη πρώτη φορά ακούστηκε, η υπόθεση Νοβάρτης δηλαδή, στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, τα μέσα Δεκεμβρίου του 2016, όταν ο αναπληρωτής υπουργός υγείας κ. Πολάκης ανέβασε στο Facebook ένα post, το οποίο μεταξύ των άλλων έλεγε: περιμένετε μετά τα Χριστούγεννα να έρχεται ο Νοβάρτης. Από τότε έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Μέσα αυτά τα 2,5 χρόνια έχει χαρακτηριστεί από επίσημα κυβερνητικά χείλη ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ελληνικής ιστορίας, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί. Η Επιτροπή για την Υγεία έχει πει για 23 δις συνολικά σε μαύρο χρήμα, αν καταλαβαίνω σωστά, μας το είπε χθες ο κύριος Λάπας, για το φάρμακο συγκεκριμένα, 23 δις, τα οποία επίσης δεν έχουν αποδειχθεί. Είστε πρόεδρος, θα μας πείτε κατά πόσο είναι σωστό αυτό που λέω ή όχι. 10 πολιτικά πρόσωπα και κορυφαία, πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί κλπ. Παραπέθηκαν την Πραγματική Επιτροπή. Μέχρι στιγμής μόνο ένα έχει πάει με αποχρώσεις ενδείξεις. Όχι, το ερώτημα το έθεσα στην αρχή. Δηλαδή είχε φουσκώσει για πολιτικούς λόγους. Ναι. Τόσο πολύ από την κυβέρνηση με όλους τους τρόπους σας περιέγραψα, ώστε όταν τελικά βρίσκεται ένα πρόσωπο να παραπέμπεται με αποχρώσεις ενδείξεις για κάποια ποσά τα οποία δεν είναι ούτε κατά διάνοια, δεν είπα ότι είναι σημαντικά, και ένα ευρώ να έχει βάλει κάποιος στην τσέπη, κατά τη γνώμη μου, είναι καταδικαστέο. Αλλά άλλο ένα ευρώ, άλλο 3 δις, άλλο 23 δις, άλλο μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία. Αν αυτό λοιπόν δίνει το πάτημα σήμερα να μιλάει για την αντιπολίτευση. Να σας πω γι' αυτό. Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, και ήδη και όλες τις πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν, ότι πρόκειται περί σκανδάλου. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Και μάλιστα ότι πρόκειται περί μεγάλου σκανδάλου. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι ανεδείχθη χάρη στην ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης αυτής εδώ της κυβέρνησης. Δεύτερον, δεν είμαι σίγουρος, και μάλλον το αντίθετο πιστεύω, ότι αν ήταν άλλη κυβέρνηση η οποία θα συνέχιζε τη διαπλοκή και τις διασυνδέσεις που είχαν εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα μέχρι το 2015, θα είχε φτάσει στα συμπεράσματα αυτά, στα αποτελέσματα. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια όντως να συγκεντρωθεί ένα υλικό. Βεβαίως έπαιξε ρόλο και το εξωτερικό, η συνδρομή από τις ιδιοκτικές αρχές του εξωτερικού. Πλην όμως επαναλαμβάνω και το πιστεύω αυτό, ότι μόνο η πολιτική βούληση, η ισχυρά πολιτική βούληση αυτής της κυβέρνησης έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Όσον αφορά αν είναι πενιχρό, αν είναι εντυπωσιακό, αν είναι. Η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της. Εδώ έχει φτάσει μέχρι σήμερα, το τονίζω. Και αυτό το οποίο δεδομένο το έφτασε, το έκαμε δηλαδή, δεδομένο του όγκου πρώτον, δεύτερον, δεδομένο των διαδικασιών που χρειάζονται με τη Βουλή κτλ. Και δεδομένης, ας πούμε, της σοβαρότητας της υποθέσεως που πρέπει να εξετάζεται και η παραμικρή λεπτομέρεια με εξαιρετική σοβαρότητα, πράγμα την οποία δείχνουν οι διοκτικές αρχές, νομίζω ότι είναι ικανοποιητικός ο ρυθμός
Αν μου επιτρέψετε να το πω και ως νομικός, ο οποίος, ας πούμε, λίγο ή πολύ περίμενα αυτού του είδους τις εξελίξεις σε αυτόν τον χρόνο και αναμένω και τις υπόλοιπες σε αυτόν τον χρόνο, όσο χρειαστεί. Πιστεύω θα είναι και πιο γρήγορες οι διαδικασίες τώρα, επειδή υπάρχει ένα υπόβαθρο κοινό, φαντάζομαι, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Επειδή είναι και οι κατηγορίες και για τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα ανάλογες, έτσι. Οι κατηγορίες δηλαδή που αποδίδονται ως αποχρώσεις, με αποχρώσεις ενδείξεις πάντα στον κύριο Λοβέρδο. Να μου λέτε, πόσους, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, κύριε Μπαλωμένα, και εσείς πόσους μάρτυρες εξετάσατε? Εξετάσαμε 23 μάρτυρες. 23 για όλο μάρτυρες. Το φάσμα, ναι. Όλους μάρτυρες. Πλην των πολιτικών προσώπων. Ναι, εξετάσαμε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία. Συνολικά, δηλαδή, αθρηστικά και μεταπολιτικά πρόσωπα. Αθρηστικά, μάλιστα, μάρτυρες. 23 πρόσωπα. Ναι. Βέβαια, ορισμένοι ήρθαν και περισσότερες φορές από μία. Όπως θυμάστε, είχαμε και άλλα αντικείμενα, όχι μόνο το φάρμακο. Ναι, και επειδή είχε ήδη επιληφθεί η δικαιοσύνη στο θέμα του φαρμάκου, κάναμε μια γενική προσέγγιση. Μπορέσαμε να δείξουμε, νομίζω, τον τρόπο τιμολόγησης και ορισμένες παθογένειες πάνω σε τιμολόγηση. Ο κύριος Ευαγγελάτος, που ήταν πρόεδρος επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Κατερίνα Αντωνίου, η οποία ήταν τότε πρόεδρος του ΕΟΦ, περισσότερο και λιγότερο ο κύριος Ριτζέρης, βοήθησαν, νομίζω εγώ, να δοθεί ένα περίγραμμα του πώς γινόταν η τιμολογήση. Ώστε να στοιχειοθετήσετε κι εσείς, δηλαδή. Το σημαντικό, νομίζω, ότι είναι το πόρισμά σας, ας πούμε. Μια κοινή, ναι, διαπίστωση από όλους. Και επειδή άκουσα αυτές τις μέρες να λέει και ο κύριος Λοβέρδος και άλλοι, ότι εμένα μου τα φέρανε υπηρεσιακοί. Ναι. Και όλοι οι μάρτυρες οι οποίοι είχαν σχέση με τη διαδικασία τιμολόγησης βεβαίωναν ότι η τελική η απόφαση ήταν υπουργικού χαρακτήρος. Έπρεπε ο υπουργός έπαιρνε την τελευταία απόφαση και φυσικά είχε ένα επιτελείο το οποίο, και θυμάμαι και ξανακοίταξε τις ερωτήσεις συγκεκριμένες αυτές τις μέρες, το επιτελείο έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εισηγήσης. Αλλά ο υπουργός έπαιρνε τις τελικές αποφάσεις. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει, πώς μεταφράζεται στις μέρες μας? Διαβάσαμε ότι θα κληθούν 20 με 30 άτομα τα οποία και αυτά έχουν ενδεχομένως να δώσουν εξηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι αυτά τα άτομα θα πρέπει να είναι του περιβάλλοντος και του μηχανισμού που καθόριζε τις τιμές. Δεν μπορεί, ας πούμε, νομίζω, να οχυρώνεται πίσω κανείς υπουργός ότι ο Όφης με εξυπάτησε. Πάρα πολύ καλά πιστεύω ότι θα ήξερε αν υπάρχει απαγόρευση, αν θα πρέπει να ληφθεί αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος τιμολόγησης και όχι άλλος. Και επειδή και είναι και αριθμητικά δεδομένα, νομίζω ότι οι συγκρίσεις είναι εύκολες να γίνουν και από ένα παιδί δημοτικού, όχι από ένα υπουργό. Πάντως, ο κύριος Λοβέρδος, όπως τον είδατε και εσείς χθες, ήταν κατηγορηματικός. Ότι δεν πήγα λεφτά στο όνομά μου, ότι δεν συνάντησα ποτέ το Φρουζή. Σήμερα, βεβαίως, σε κάποια μέσα ενημέρωσης βλέπουμε νεότερες αποκαλύψεις, οι οποίες διαψεύδουν τον κύριο Λοβέρδο. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνουμε αυτό που είπε χθες και ο κύριος Λάπας εδώ, ποινική δίκη. Διερευνούμε ή επιχειρούμε να διερευνήσουμε με δημοσιογραφικούς όρους ποια είναι τα δεδομένα, πώς στοιχειοθετούνται και τι θα πρέπει κανείς να περιμένει από τη στοιχειοθέτηση αυτών των δεδομένων. Συνεπώς, το ερώτημα μου είναι το εξής. Καθώς εσείς έχετε διερευνήσει, όπως μου είπατε, τα πάντα μέσω των 23 μαρτύρων, αυτά που είδαμε ως κατηγορίες, αυτά τα βρήκατε κι εσείς πριν στείλετε την έρευνά σας, το πόρισμά σας στη δικαιοσύνη, κύριε Μπαλωμένα? Φάρμακα, δηλαδή, τα οποία αυτά συγκλίνουν, ας πούμε, ή έχουμε? Και τα συγκεκριμένα φάρμακα. Βρήκατε κι εσείς στη δικογραφία της συμπεριλαμβάνοντας το πόρισμα επιπλέον στοιχεία. Και ως ονομασίες, ναι, και ως διαδικασία. Δηλαδή, σας λέω, δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες γιατί ούτως ή άλλως ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία. Ναι. Πλην όμως και τα φάρμακα αυτά τα οποία μνημονεύονται τώρα αυτές τις μέρες στην ιδιοσιογραφία. Και κυρίως ο μηχανισμός που παραβιάστηκε εντοπίζεται με ακρίβεια στο πόρισμά μας. Περίπου, ναι, καταλαβαίνει περίπου 130-140 σελίδες το φάρμακο στο πόρισμα. Ένας προστατευόμενος μάρτυρας μπορεί να καταθέσει στη Βουλή. Γιατί ακούγαμε πριν τον κύριο Γεωργιάδη στην συνέντευξη που έδωσε σήμερα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή σε ποιο μέσο ήταν, δεν έχει και σημασία άλλωστε, να λέει ότι εγώ θα ζητήσω να πάνε στη Βουλή. Ανάφερε τα ονόματα δύο εκ των μαρτύρων, της κυρίας Κελέση, αν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί ένας προστατευόμενος μάρτυρας να καταθέσει, κύριε Μπαλωμενάκη? Προστατευόμενος μάρτυρας είναι μάρτυρας. Αυτό είναι. Είναι μάρτυρας. Με την έννοια της λέξεως. Είναι μάρτυρας, ναι, όπως όλοι οι μάρτυρες. Είναι προστατευόμενος. Είναι προστατευόμενος αυτός, το όνομά του, ναι, και την ταυτότητά του. Ναι. Η μαρτυρική κατάθεση ενός προστατευόμενου, ναι, μάρτυρα, ο οποίος έχει βεβαίως
περιέλθει στο καθεστώς της προστασίας μέσα από κανονικές διαδικασίες, μάλιστα, είναι απολύτως ίδια, ισοδύναμη. Ναι, δεν είναι παραλλάσσει. Άρα μπορεί να έρθει στη Βουλή. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο που να μην εμφανίσει η ταυτότητά του. Α, μάλιστα. Ναι, αν θέλετε τη γνώμη μου προσωπικά, δεν νομίζω ότι απαραίτητο να έρθει στη Βουλή, ναι, από την ώρα που η Βουλή έχει αποποιηθεί τη δικαστική διαδικασία και δεν θα, ναι, θα κάνει τον ρόλο του δικαστή. Ναι. Αλλά και στο δικαστήριο έχει ξαναυπάρξει. Και στην Αμερική, βέβαια, που είναι η μητέρα του θεσμού αυτού, και στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς. Mm. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι καταθέτουν με κρυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, με αλλοιωμένη τη φωνή. Μάλιστα. Η μαρτυρική κατάθεση όμως είναι ισοδύναμη, ίσης αξίας, εφόσον, λέω και πάλι, έχει γίνει διαδικασία, ναι, εισόδου αξιόπιστα. Ναι. Έτσι έχει γίνει εδώ πέρα, άλλωστε. Ναι. Σωτήρη. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Παλωμινάκη. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τουλάχιστον διαβάζοντας σήμερα τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν και τα κόμματα που, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκονται, να το πω εντός εισαγωγικών, τους αφορά η υπόθεση, Νέα Δημοκρατία και Κινάλ, αλλά και τα πρόσωπα, εισέπραξα και ένα μέρος του αντιπολιτευόμενου σήμερα τύπου, εισέπραξα το κλίμα, το πνεύμα ότι είναι... ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, να το πω έτσι χοντρικά, ότι καταραίει όλη αυτή η υπόθεση γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Καταραίει με δόσεις, όπως είδα χαρακτηριστικά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, δεν θέλω να αξιολογήσετε, αν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή του κυρίου Λοβέρδου, έχει όλες τις εκείνες τις ενδείξεις, τις συγκλήσεις που να πάει η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Άκουσα χαρακτηριστικά, δηλαδή, και το λέω παρενθετικά αυτό, ότι μα τώρα σιγά, επειδή είπε κάποιος ότι πήρε δήθεν, άκουσε να του δίνουν 200.000 που δεν είδε κανένας να του τα δίνει, τον παραπέμπουν σε δίκη. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία, ερωτώ εγώ. Λοιπόν, η απάντηση νομίζω ότι είναι απλή. Εάν δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν θα είχαμε κλείσει για παροχή εξηγήσεων. Πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό είναι. Διότι, εκτός εάν πιστέψουμε ότι οι δικαστές έχουν συνωμοτήσει και έχουν συγκροτήσει πραγματικά κακοποιό οργάνωση και θέλουν να βλάψουν τον κύριο Λοβέρδο ή το οποιοδήποτε άλλο. Στοιχεία υπάρχουν. Στοιχεία. Η λέξη είναι καταπληκτική. Αυτή η λέξη αποχρώσεις αποδίδει πραγματικά, νομίζω, την πραγματικότητα. Σήμερα έχουν συγκεντρώσει από διάφορες πηγές, έγγραφες πηγές, μαρτυρίες, που είναι ισοδύναμης αξίας. Ορισμένα ερωτηματικά, τα οποία είναι στοιχεία. Εδώ καλείται λοιπόν ο υποκρίσιν και υποέλεγχο πολιτικός να δώσει εξηγήσεις, επί του πραγματικού όμως, όχι με χαρακτηρισμούς. Θα ρωτηθεί, παραδείγματος χάρη, έχουμε, αγαπητέ μου, αυτό το χαρτί, ποια είναι η γνώμη σας? Θα το πει, θα γραφτεί. Με πρακτικά γίνονται όλα και με καταγραφή. Όταν θα έρθει η ώρα να μαζέψουν οι δικαστές τα στοιχεία, την κατάθεσή του, θα αξιολογηθεί. Αν δένει, αν δηλαδή οι απαντήσεις είναι πιστικές, εάν τα στοιχεία δεν αλληλοσυγκρούονται μεταξύ τους και με τις βεβαιότητες και τα λοιπά και τις καταθέσεις. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, πέρα του γεγονότος ότι υπάρχει μια διάθεση βέβαια εκμετάλλευσης, μιας κόπωσης του κόσμου, μιας αγωνίας από την καθυστέρηση και μιας θυμηδίας, να πω τη λέξη, η οποία τέλος πάντων είναι και φυσιολογική για τον πολίτη. Mm. Και ο πολίτης καταλαβαίνει τα μισά ενδεχομένως, αν δεν είσαι της δουλειάς. Όμως για όσους μπορούν να ξέρουν και να κρίνουν, εγώ τουλάχιστον βλέπω μια άρτια διαδικασία ως τώρα, προσεκτικότατη και έντιμα. Ό,τι έχει φτάσει στην αντίληψη τη δική μας, mm. είναι στοιχεία τα οποία ούτε υπερβάλλουν, ούτε έχουν υποτιμηθεί, ούτε έχουν υπερτιμηθεί. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια στοιχεία υπάρχουν, απομένει λοιπόν στο συγκεκριμένο πρόσωπο να αποδείξει ότι αυτά τα στοιχεία κακώς είναι στοιχεία της δικογραφίας σε βάρος του και να αποδείξει ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ανάλογα. Ένα ακόμα ερώτημα θα ήθελα. Ο ίδιος ακούσαμε τον κύριο Λοβέρδο να λέει χθες ότι ελέγχθηκαν οι λογαριασμοί του, της οικογένειάς του, των συγγενών του και δεν βρέθηκε τίποτα. Βεβαίως δεν μπαίνουν σε καταθέσεις τώρα, αυτό το γνωρίζουν όλοι, δεν πάνε σε τράπεζα τέτοιου είδους συναλλαγές, εάν υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Η δικιά σας επιτροπή, στο βαθμό που της επιτρέπονταν το διάστημα που έκανε τον έλεγχο, εντόπισε λογαριασμό ή λογαριασμούς
ή πόθεν έσχες να πω κάποιο στοιχείο τέτοιο που να ποσού, να το λέω κομψά τώρα γιατί δεν θέλω πια ούτε να παρεξηγηθούν άνθρωποι, στελεχών που ήταν υπό την ευρεία έννοια πολιτικά πρόσωπα, που να μην έχουν δικαιολογηθεί μέχρι στιγμής. Να το σταματήσω εκεί. Ωραία. Θα σας πω κάτι. Άτομο συγκεκριμένο, ο οποίος μετά τα αυτά καταδικάστηκε τελεσίδικα για δωροληψία, για παθητική δωροδοκία, πολίτης, όχι πολιτικός, μας είπε με μεγάλη ευχέρεια, ορίστε λογαριασμοί μου, είμαι ανοιχτός, είμαι καθαρός. Κι όμως δεν ήταν καθαρή. Ήταν συνεργάτης κάποιου ο συγκεκριμένος όχι, πολίτης. Όχι, δεν ήταν. Ένα, πάντων, έχει υπάρξει καταδίκη. Εντάξει. Αυτό πάντως, είναι για άλλο περιστατικό. Ναι, όχι για την Οβάρτης. Όχι για την Οβάρτης. Ναι, είναι, η υπόθεση αφορούσε ένα από τα κεφάλαια που είχαμε εξετάσει. Γι' αυτό σας ρώτησα για υπόθεση που έχετε εξετάσει. Κάναμε μία αίτηση εμείς να ανοίξουν λογαριασμοί συγκεκριμένοι. Λάβαμε από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής μία απάντηση η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ και δεν επιτεύχθηκε τελικά. Στην πραγματικότητα όμως κρίναμε και νομίζω σωστά ότι η ύπαρξη λογαριασμού καταθέσεως σε λογαριασμό είναι ένα στοιχείο το οποίο συνεκτιμάται. Ένα από τα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσουν σε δεκανική κρίση. Εξίσου ισοδύναμο στοιχείο είναι η μαρτυρική κατάθεση, είναι τα έγγραφα και κυρίως ο συνδυασμός επιμέρους αποδεικτικών στοιχείων. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό αυτό που λέγεται κατά κόρον «μα δεν μου βρήκαν χρήματα». Πιθανότατα να μην βρεθούν μέχρι τέλος χρήματα, εάν υπάρχουν όπως πολύ σωστά είπατε. Πιθανότατα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στις άλλες περιπτώσεις που έχουν αποδεδειγμένες δωροδοκίες, χρήματα δεν βρέθηκαν σε λογαριασμούς. Συνδυάστηκε όμως το δικαστήριο και πολύ σωστά έκρινε με βάση στοιχεία, καταθέσεις, κινήσεις, ας πούμε, συγκεκριμένες ημερομηνίες, έγγραφα, ενδεχομένως σημειώματα. Θυμάστε περιπτώσεις, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, που ιδιόχερα σημειώματα με. Ναι. Μουτζούρες και τα λοιπά, κρίθηκαν ως στοιχεία αξιόπιστα. Λέτε για τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Ακριβώς. Εγώ όμως σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Εάν βρήκατε καταθετικό λογαριασμό τέτοιον που να μπορεί να κινήσει περιέργεια. Γιατί αν βρήκατε ένα καταθετικό. Όχι, γιατί εμείς δεν είχαμε την εξουσία καταρχήν αυτή. Δεν μιλώ για την Οβάρτης. Α, γενικότερα όχι. Σας απάντησα. Όχι. Κάναμε ένα αίτημα, υποβάλαμε ένα αίτημα και το αίτημα σκόνταψε σε μια τυπική ερμηνεία μια συγκεκριμένη διάταξη που δεν μα επιτρέπει. Σε όλη αυτή τη διάρκεια των εργασιών και των διαδικασιών που ακολουθήσατε, ψάχνετε και μέσω τη εξέταση των ανθρώπων που εξετάσατε και μέσω των στοιχείων που σα παρέθεταν οι άνθρωποι οι οποίοι κατέθεσαν. Υποθέτω, αλλά σα ρωτάω, ότι ψάχνετε και συνεργάτε, να το πω απλά για να το κατανοήσει ο κόσμο, κύριε Βαλουμενάκη, πολιτικών προσώπων. Έχουν διερευνηθεί και τέτοια στοιχεία και λογαριασμοί και κινήσεις. Ποια είναι η διαδικασία? Από εμάς όχι. Ναι. Υποθέτω ότι από την ενεξελίξη υπόθεση Νοβάρτης έχουν ερευνηθεί και ερευνώνται και πολύ λογικά συνεργάτες. Εκείνο που ξέρω σίγουρα και είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον σε δύο από τα κεφάλαια τα οποία εξετάσαμε οι όποιες παρανομίες, παρατυπίες είχαν εντοπιστεί απαιτούσαν τη συνεργασία περισσότερων προσώπων. Mm. Αυτό που σας λέω είναι σημαντικό με την έννοια, δηλαδή ότι ο ένας υπέγραφε, ο άλλος έκανε πως δεν έβλεπε, ο άλλος έκανε πως δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται, δηλαδή πράγματα οποία γι' αυτό και ο εισαγγελέας σε μία περίπτωση διαφθοράς κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση. Ειδικά για την περίπτωση του Κελπνό. Mm. Έτσι. Και αυτό είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Ναι, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, ένα συνδυασμός προσώπων και επιδιώξεων, παρανόμων επιδιώξεων φυσικά, που απέβλεπαν στον πλουτισμό συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι κατά σύμπτωση ήταν και μεταξύ τους συγγενείς και είχαν και ένα μηχανισμό παράξενο, δηλαδή ένα μηχανισμό αλληλοκάλυψης. Εκεί η νομιμότητα ήταν κάτι το σχετικό, το απολύτως σχετικό. Τρομερή εντύπωση μας είχε κάνει τότε ότι βρέθηκαν 20-23 λογαριασμοί του συγκεκριμένου οργανισμού, διαφορετικοί, δεν υπήρχε μια τάξη, έμπαιναν και έβγαιναν εμβάσματα με ασύλληπτο τρόπο, γινόταν από ό,τι μας είπαν αναλήψεις με απλά σημειώματα και γενικώς τα ίχνη
κάποιου δανείου τρομακτικού σε ποσότητα, χάθηκαν κάποια στιγμή. Πώς πέφτει το νερό στην έρημο και εξαφανίζεται. Ποιο οργανισμό είναι αυτό? Αυτό το Κελπνό. Αυτό είναι τώρα ένα με άλλο αμαρτωλό κεφάλαιο. Α, αυτό, το οποίο, ναι, το οποίο θα εξεταστεί φυσικά και αυτό σε εξέλιξη. Στην Οβάρτης, σε ό,τι αφορά την Οβάρτης, ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο, κύριε Μπαλμονάκη, που σας κίνησε έτσι τη μεγαλύτερη περιέργεια ή σας προκάλεσε ως επιτροπή πάντα τις μεγαλύτερες υποψίες? Και φυσικά δεν μπορούσατε να συνεχίσετε, διότι έπρεπε να το ψάξει η δικαιοσύνη. Ωστόσο, έχετε ένα πλουσιότατο υλικό όλη αυτή την περίοδο ως επιτροπή. Ποιο ήταν, υπάρχουν ένα-δύο στοιχεία τα οποία σας προκάλεσαν έτσι τις περισσότερες? Να σας πω, ήταν οι καταθέσεις κυρίως των δύο μαρτύρων, ναι, του κ. Ευαγγελάτου, ο οποίος είπε ευθέως ότι όλα τα πορίσματα τα οποία κατέτειναν, ας πούμε, ότι υπάρχει κάτι παράξενο, κάτι μη ορθό, κάτι μη νόμιμο, έφθαναν στα γραφεία των υπουργών, ναι, των τότε υπουργών. Για Νοβάρτης λέμε πάντα. Μιλάμε, όχι, γενικά για το φάρμακο. Γενικά λέμε, ειδικά βεβαίως για την Νοβάρτης. Αυτό είναι πραγματικά ένα στοιχείο. Επειδή αυτό είναι το επίκαιρο εννοώ, ναι. Εντάξει, αλλά ναι, δεν πάει το μέρος ενός συνόλου, έτσι. Σωστά. Αυτό μας έκανε εντύπωση, δηλαδή ότι υπήρχε μία μακαριότητα, αδιαφορία, όπως θέλετε να την πείτε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι από το 9, από το 8, από το 7 ή μέχρι το 14 δεν ξέρανε τι γίνεται. Όχι. Όλοι ξέρανε, λαμβάνανε τα βεβαιωμένα τα πορίσματα και δεν έγινε τίποτα. Επίσης οι εκθέσεις που είχαν συγκροτηθεί για τη διαφθορά του κυρίου Σούρλα, η οποία ήταν πολύ κατηγορηματική τότε, ήταν γενικός γραμματέας κατά της διαφθοράς του κύριου Σούρλας, για το ύψος της διαφθοράς, όπως επίσης και μια έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βεβαιωμένα γεγονότα, ότι συγκεκριμένες εταιρείες στην Αμερική καταδικάστηκαν μετά από συμβιβασμό να πληρώσουν 350 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, διότι είχαν χρηματίσει αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και του ελληνικού δημοσίου. Αυτή η καταγγελία έφτασε στην Ελλάδα και όλος παραδόξως δεν ακολούθησε κανενός είδους, έστω και για τα μάτια του κόσμου, έρευνα. Αυτά μας είχαν κάνει εντύπωση. Όπως επίσης και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι υπήρχε μια διαφάνεια στην τιμολόγηση, η οποία είχε ένα μηχανισμό, είχε κάποιους ανθρώπους, ειδικούς, γιατρούς, καθηγητές, φαρμακολογία κτλ. Κάποια στιγμή σταματούσε η επικοινωνία όμως και άρχιζε η συζήτηση, ας πούμε, κάτω από το τραπέζι. Δεν ξέρω πώς θα την πω. Αν ήταν, δηλαδή, κάποιοι κρατούσαν τα κλειδιά και ο επιστήμονας σταματούσε εκεί. Και από εκεί πέρα στην τιμή την καθόριζε ο υπάλληλος. Όπως επίσης μας έκανε εντύπωση ότι ενώ υπήρχε συγκεκριμένη διάταξη ότι πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές εταιρείες, τέτοιου είδους διαπραγμάτευση δεν γίνει ποτέ. Πότε φτάσατε πάνω στο ρόλο κλειδί του κυρίου Μανιαντάκη? Μετά την κατάθεση της κυρίας Αντωνίου. Ναι. Και εκεί διαπιστώσατε. Εγώ μάλιστα νόμιζα ότι αυτός ο Μανίας που λένε είναι το ίδιο πρόσωπο από το Μανιαντάκη. Μόλις προχθές έμαθα ότι είναι άλλο πρόσωπο. Αλήθεια? Ναι, ναι, έτσι. Πώς μπερδευτήκατε έτσι? Δεν ξέρω. Ψυχικά, ας το πούμε. Συνειδημικά. Ναι, θα λέγαμε. Ναι, όντως είναι διαφορετικό πρόσωπο. Εκεί πέσατε πάνω στο Μανιαντάκη και είδατε εσείς, διακρίνατε. Ναι. Υπάρχουν μέσα καταγεγραμμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την κυρία Αντωνίου και επιβεβαιώνει αυτό το ρόλο που σας είπα. Ναι, που είχε το κλειδί για να ξεκλειδώνει το κλειδάριθμο. Το λέω λίγο εκλαϊκευμένα για να γίνει κατανοητό και εύληπτο. Το κλειδάριθμο που ξεκλείδωνε τη διαδικασία προκειμένου να κοστολογείται πάρα πολύ ακριβά το φάρμακο και να υπάρχουν τα ωφέλη τα οποία καταλογίζονται ότι προσκόμισαν. Προκειμένου να γίνει με τρόπο διαφανή, να το πούμε, η τιμολόγηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση το ελληνικό δημόσιο υπάρχει ή πρέπει να τελέσει, από την Οβάρτης εννοώ, ή πρέπει να τελειώσει η υπόθεση? Κατά τη γνώμη μου υπάρχει. Και τώρα, πριν ακόμα. Και τώρα υπάρχει, και θα σας πω κάτι, κύριε Καψόχα, που είναι βέβαια προσωπική γνώμη, αλλά πιστεύω ότι είναι σωστή. Αυτό το περίφημο θέμα των 241 εκατομμυρίων που αποκαλύφθηκε προμηνώς από την Υπουργό Εργασίας και τον Αναπληρωτή και τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη. Αυτό το ποσό όντως είναι ζημία του ελληνικού δημοσίου. Έγκυται στο εξής, ότι έπρεπε να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την νομοθεσία για το rebate, δηλαδή την επιστροφή ορισμένου χρηματικού ποσού που ξεπερνούσε τα όρια αυτών το rebate από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη έπρεπε να υπάρξει κοινή υπουργική απόφαση. Κοινή υπουργική απόφαση λοιπόν εξεδόθη χωρίς την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών.
Ο κύριος Αλογοσκούφης λέει ότι εγώ δεν πήρα τέτοια προς υπογραφή. Άλλοι λένε ότι την πήγανε και δεν την υπέγραψε. Δηλαδή, πράγμα το οποίο ναι, οδήγησε στην απώλεια 241. Ναι. Δυστυχώς, με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, όπως ισχύει σήμερα και που επιτέλους πρέπει, πιστεύω, να το αναθεωρήσουμε την επόμενη Βουλή, αυτό το αδίκημα από ποινική πλευρά έχει παραγραφεί. Απαντώ τώρα στο ερώτημά σας. Όμως το ελληνικό δημόσιο νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να ασκήσει αστική αγωγή στους υπευθύνους. Διότι υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη και του αστικού κώδικα και γενικά του αστικού δικαίου. Χωρίς να έχει τελεσυνδική υπόθεση. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ναι. Γιατί είναι μια ζημία την οποία υπέστη. Δηλαδή, σαν ένας ιδιώτης να προξενήσει ζημιά σε ένα άλλο ιδιώτη. Έτσι, αυτή είναι δηλαδή ίσως μια χρήσιμη πληροφορία που τη λέμε με την έννοια δηλαδή ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν νομικά εργαλεία πέραν της ποινικής καταδίκης. Υπάρχει και το αστικό μέρος. Το οποίο μπορεί να. Ναι, Κώστα. Όχι, έχω μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Παλαμενάκη, επειδή πλέον έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από τον χώρο της υγείας και των θεμάτων. Επειδή η μόνη εξήγηση που ακούσει είναι αυτή του κυρίου Ξανθού, η οποία προσωπικά δεν με έχει πείσει, ήθελα την δική σας άποψη για την τροπολογία που φέρει ο κ. Ξανθός, πώς την κρίνεται, πριν από ένα μήνα, να αυξηθεί η τιμή σε περισσότερα από 2.000 φάρμακα στην Ελλάδα. Ναι, αυτό έχει μια εξήγηση. Δεν ξέρω αν είναι 2.000 φάρμακα ή όχι. Γιατί αυτό είναι στοιχεία που έφερε ο ίδιος στην Βουλή. Είπε ότι άλλα μειώθηκαν, αλλά σε 2.061 νομίζω. Κοιτάξτε, εδώ αυτή η διάταξη αποσκοπούσε στο εξής, δηλαδή να εμποδίσει τον τεχνητό αποκλεισμό της ελληνικής αγοράς από ορισμένα φάρμακα, ιδίως ακριβά φάρμακα. Δυστυχώς το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο σε επίπεδο καλών προθέσεων, γίνονται και διάφορα παιχνίδια. Τα λεγόμενα dumping, ας πούμε, τα οποία σου λέει δεν το φέρνω, διότι το έχει φθηνά. Αυτή την ανάγκη, προκειμένου να φεθούν συγκεκριμένες κατηγορίες, ανοιχτά όμως το είπε ο Υπουργός, δεν έγινε καμία παράνομη συναλλαγή, κάτι κρυφό. Λέει ότι έχουμε αυτές και αυτές τις κατηγορίες, τις ονόμασε μάλιστα. Μίλησε για εκβιασμό στη Βουλή. Ακριβώς έγινε δηλαδή για να αποφευχθεί αυτός ο εκβιασμός, να αχρηστευτεί, αν θέλετε, και να μην υπάρξει καθυστέρηση στη χορήγηση των μεγάλων και των ακριβών φαρμάκων, των συγκεκριμένων, από μια ιδιαίτερα ζώρικη περίπτωση, ας πούμε, ασθενών, που ούτως ή άλλως εξαρτώνται από αυτά τα φάρμακα. Δεν ξέρω τώρα ποιες περιπτώσεις είναι αυτές, γιατί δεν τις. Αλλά για να είναι πάνω από 2.000 φάρμακα, θα είναι σίγουρα πάρα πολλές περιπτώσεις. Οπότε. Το συσχετίζει με την Λεμπάρτη, γι' αυτό το ρωτάω. Φάρμακα, αν είναι κάποιο συσχετισμό με την. Δεν κάνω κανένα συσχετισμό. Αλλά βλέπω μια κυβέρνηση η οποία έχει σηκώσει, όπως είπα και πριν, πάρα πολύ ψηλά τον πίστη θέμα του φαρμάκου. Έχει μιλήσει συνολικά για 23 δις από όλες πήγαν σε μαύρα ταμεία, τα οποία επαναλαμβάνω, το είπα και χθες στον κύριο Λάβα. Το λέω και σήμερα στον κύριο Μπελομενάκη, και εγώ δεν έχω δει τα στοιχεία για αυτά τα 23 δις και δεν τα έχω ψάξει από τα πορίσματα της Επιτροπής, το έχω διαβάσει όλο και παλού. Δεν τα έχω δει. Όταν έρχεται λοιπόν η ίδια αυτή η κυβέρνηση που έχει βάλει τον πήχτη ψηλά, αυξάνει την τιμή σε 2.061 φάρμακα και λέει, παιδιά, συγγνώμη, έπεσε θύμα εκβιασμού των φαρμακευτικών. Αυτό νομίζω, εμένα φαίνεται περίεργο. Επιτρέπετε αυτό να πω κάτι. Ούτε σε σχέση με το προηγούμενο, ούτε σε σχέση με τα μελούμενα. Αυτό όχι, καθεαυτό όχι, μόνο. Προφανώς δεν είναι σχέση με τα προηγούμενα. Μου επιτρέπετε να σα πω κάτι. Το αν τσέπωσε κάποιο λεφτά για να αυξήσει τα φάρμακα πριν από 8 χρόνια είναι άσχετο προφανώς με το αν αυξάνει καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Να σα πω κάτι όμως. Επειδή ο κατάλογος είναι συγκεκριμένος. Κλειστός κατάλογος. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή έγινε μια αναφορά σε ασθένειες που θέλουν να εξυπηρετηθούν με αυτά τα φάρμακα. Δεύτερον, νομίζω ότι υπάρχουν επιστήμονες και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρχουν σίγουρα και καθηγητές καταξιωμένοι που, αν υπήρχε έστω και μία περίπτωση να είναι κάποια λαθροχειρία, θα το είχαν αναφέρει. Εκείνο το οποίο πιστεύω ότι είναι το σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε είναι οι κινήσεις που έχουν γίνει επί των ημερών αυτής της κυβερνήσεως προκειμένου σταθερά, προσεκτικά, μεθοδευμένα και νομοθετημένα να μπει μια τάξη στο θέμα των φαρμάκων. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη τιμολόγηση των φαρμάκων. Αυτό όμως είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι και δραστηριότητα σε σχέση με τη διερεύνηση του σκανδάλου Ναβάρτης. Σαφέστατο. Δεν είναι στη συνέχεια των. Όχι, των αλλά εξαιτίας ενδεχομένως, αν θέλετε, και τη εμπειρία που έχουμε. Ναι. Ναι. Η ενιαία τιμή, υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες διαπραγμάτευση που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Νομίζω ότι ορατά είναι τα αποτελέσματα αυτά. Δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε αυτή τη στιγμή. Ναι, και δεν είναι και το του παρόντος η συζήτηση αυτή, υπό την έννοια ότι διερευνούμε όλες τις παραμέτρους στο βαθμό που μπορείτε κι εσείς να τοποθετηθείτε για την υπόθεση Ναβάρτης και για το σκάνδαλο Ναβάρτης, δεδομένου και των εξελίξεων που έχουμε. Αν μου επιτρέπετε να ησυχάσει κάπως η κατάσταση στο θέμα Εννοείται. Αυτό. Δηλαδή να φύγουν και οι πολλές κραυγές, να υπάρξει μια πολύ λογική και να περιμένουμε όλοι τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να είναι άλλη προσέγγιση παρά μόνο αυτή. Ναι, η δικαιοσύνη έκαμε την πρώτη κίνηση. Ναι. Ας πάει λοιπόν όπως εκλήθη να δώσει εξηγήσεις του. Ναι. Και από εκεί πέρα
Ναι. Ας που διακριτών υπό των ηλίων. Ας περιμένουμε όλα τα αποτελέσματα, έτσι, τα οποία θα αξιολογηθούν έτσι από όλες τις πλευρές, με κάθε τρόπο στην ουσία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Που είσαστε μαζί μας σήμερα και μας φωτίσατε διάφορα. Σας ευχαριστώ πολύ.